Θέλω να καλωσορίσω στη συχνότητα το διευθυντή της εφημερίδας Εστία, τον κύριο Μανώλη Κοτάκη. Ο κύριος Κοτάκης γράφει τουλάχιστον πολλά χρόνια, αλλά τουλάχιστον την τελευταία τριετία με συνέπεια αυτό το χρονικό μιας προαναγγελθήσας παρακμής που είναι εδώ πια, και μάλιστα τελευταία με ένα δραματικό τόνο, καμπανάρα δηλαδή, είπε ότι και μόνος να μείνω εγώ θα συνεχίσω να τα λέω αρέσουν δεν αρέσουν, πέρα από τις πολιτικές συμπάθειες τοποθετήσεις μπορεί να έχει ο καθένας, διότι εδώ έχουμε φτάσει σε μία λεπτή γραμμή. Καλημέρα κύριε Κοτάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Και μόνοι μας θα μπορούσα να τολμήσω τον πολιτιστικό υπό την εξής έννοια. Ότι κάποια στιγμή ο ιστορικός του μέλλοντος θα ψάχνει να βρει τι έγινε σε αυτή τη ρημάδα τη χώρα το 2023, όταν συζητούσαν τα ζητήματα της συρρήκνωσής της. Αν τα συζητούσαν, όταν θα ψάχνει το 2050 ή το 2100, γιατί απομείναμε 7,5 εκατομμύρια ή 2 εκατομμύρια, όπως λέει η Νορβηγική Ακαδημία, και δεν θα ψάχνει και δεν θα βρίσκει τίποτε. Οπότε και μόνοι μας θα τα συζητάμε αυτά, όπως και για τα εθνικά θέματα επίσης. Μόνοι μας θα συνεχίσουμε, γιατί την ψυχούλα μας το κάνουμε. Ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι το τοπίο, τι συμβαίνει, αλλά ο καθένας έχει επιλέξει πώς θα κοιμάται το βράδυ. Αν θα έχει ήσυχο ύπνο, ανήσυχο ύπνο, αν θα τα πηγαίνει καλά με το μαξιλάρι του. Εγώ προσωπικά σας λέω, θέλω να τα πηγαίνω καλά με το μαξιλάρι μου. Κύριε Κοτάκη, αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό του τελευταίου διαστήματος που θα χαρακτήριζε τη χώρα, κατά τη γνώμη σας είναι ποιο? Ο κινησμός. Προηγείται της μεγάλης κοινωνίας η ατομική επιθυμία. Αυτό εκπέμπεται από την κορυφή προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω επίσης. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αίσθηση συλλογικής μοίρας, ότι είμαστε κάτω από την ίδια στέγη. Και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ορίζει τον κανόνα δικαίου όπως τον επιθυμεί. Δεν υπάρχει κοινός στόχος. Ακόμα και οι συζητήσεις που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο για το γεγονός ότι θα έπρεπε να επανέλθει η ανάκριση του Εθνικού Ύμνου μια φορά το μήνα στα σχολεία, για να θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Ύμνος της ελευθερίας είναι, έτσι. Δεν είναι ύμνος στην Ελλάδα, είναι ύμνος στην ελευθερία. Όπως επίσης και η έπαρση της σημαίας, η οποία καταργήθηκε ακόμα και αυτή μία και μόνη φορά που γινόταν, δείχνει ότι ο γυαλός, κύριε Σταχίνη, είναι στραβός και στραβά αρμενίζουμε ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει λοιπόν επιθυμία συλλογικής μοίρας. Εγώ αυτό βλέπω αυτό το διάστημα. Συζητάμε για το πολιτικό σύστημα πάντοτε, αλλά έχω την εντύπωση ότι η συζήτηση πρέπει να ανοίξει λίγο περισσότερο. Είπατε για τη Βουλγαρία πριν. Η Βουλγαρία έχει καταρτήσει σχέδιο εθνικού στόχου έως το 2050, παρακαλώ, η Βουλγαρία. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο ότι η συζήτηση πρέπει να ανοίξει, και επειδή σε 4 μέρες είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές, κανονικά θα έλεγε κανείς ότι είναι ο πιο αποκεντρωμένος, κανονικά λέω, βαθμός άμεσης επαφής κοινωνίας με κάποια μορφή εξουσίας. Διαβάζω από το πολιτικό μέχρι το κοινωνικό, έχετε μια σοβαρή, πώς να το πω, περίσκεψη, λύπη για το φαινόμενο ότι ούτε εδώ οι πολίτες μπορούν να σφραγίσουν με το δικό τους αποτύπωμα τις εξελίξεις. Οι άνθρωποι, κύριε Σαχίνη, κρίνονται στη μικρή κλίμακα. Η μικρή κλίμακα είναι πιο δύσκολη από τη μεγάλη, γιατί αν μπορείς να διαχειριστείς τα προβλήματα στη μικρή κλίμακα, μπορείς να ανέβεις σκάλα. Το ανάποδο είναι ενδεχομένως διαφορετικό, αλλά η μικρή κλίμακα είναι ο ορισμός, είναι αυτή που κρίνει την επιτυχία και για τις κοινωνίες, αλλά και για τον πολιτικό. Τι ζητάμε εμείς τόσα χρόνια? Ηγεσία. Όπως την ονειρευόμαστε ηγεσία. Ηγεσία που να μας εμπνέει. Δεν τη βρίσκουμε. Ψηφίζουμε τους πρωθυπουργούς ανάλογα από το κόμμα που θέλουμε, εν πάση περιπτώσει, τους αρχηγούς της αντιπολιτεύσεως, αλλά μέσα μας πηγαίνουμε και το κάνουμε με μισή καρδιά. Πού θα ψάξεις να βρεις ηγεσία λοιπόν, ποιο είναι το επόμενο επίπεδο, ή στην αυτοδιοίκηση ή στην κοινωνία γύρω-γύρω, γιατί πολλές μικρές ηγεσίες κάνουν μια μεγάλη ηγεσία, αφού δεν έχουμε τους μεσίες που ψάχνουμε. Όπως και πολλά μικρά όνειρα αν ενωθούν, κάνουν ένα μεγάλο όνειρο. Θα βρίσκουμε αυτά τα μικρά όνειρα στις εκλογές της αυτοδιοίκησης αυτή τη στιγμή? Τα βρίσκουμε γύρω μας.
ή ψάχνουμε εναγωνίως να πιαστούμε από κάπου για να βρούμε λύση. Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε ρόλο, γι' αυτό λέω πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση. Όταν λέω για μικρή ηγεσία, εννοώ από το δήμαρχο που θα επιλέξεις, από τον περιφερειάρχη που θα επιλέξεις, αλλά και το πώς θα κάνεις εσύ τη δουλειά σου, εγώ σαν δημοσιογράφος. Ο δοκαθαριστής του Δήμου, από τον οποίο κρίνεται η αρμονία και η ομορφιά της πόλης. Από το πώς θα κάνει τη δουλειά του ο ταξιτζής. Από πώς θα κάνει τη δουλειά του ο δάσκαλος που μπαίνει μέσα στο σχολείο και είναι ο μικρός ηγέτης. Ο παπάς που θα πάει στην εκκλησία, όλοι μας κρίνεται τελικά η ουσία της ηγεσίας που αναζητούμε. Εάν το κάνουμε σωστά, πολλοί μικροί ηγέτες κάνουν ένα μεγάλο ηγέτη και δεν τους έχουμε ανάγκη, αν θέλετε, από μία άποψη. Και αλλάζουμε και την ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχει αυτή η διάθεση. Αντιθέτως, παρακολουθούμε ως κομπάρση το γεγονός ότι η αυτοδιοίκηση, που είναι τα μικρά όνειρα κάθε κοινωνίας, μετατρέπονται στα μεγάλα όνειρα του κάθε εργολάβου. Αυτού που διεκδικεί τις ανεμογεννήτριες, αυτού που διεκδικεί τα έργα του φυσικού αερίου, αυτού που διεκδικεί τα έργα του Ταμείου Ανακάμψεως. Ό,τι έργα υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, διαθέσιμα. Αυτού που διεκδικεί τα απορρίμματα και που γίνεται πολύ μεγάλη φασαρία. Πώς λοιπόν να είναι κανείς αισιόδοξος? Λέει εδώ Στράτος από τον Πειραιά, την καλημέρα μου στον κύριο Κοτάκη. Και επί ευκαιρία, λέει, έψαχνα ποιοι κατεβαίνουν για περιφερειάρχες στη χώρα, ιδίως στην Αττική. Θλίψη. Ναι. Και νομίζω, λέει, 1453 ζέχνει όλη η κατάσταση. Η πόλη έπεσε ως προϊόν όμως μιας παρακμιακής κατάστασης χρόνων. Το έχουμε, λέει, καταλάβει αυτό? Εγώ θα σας έλεγα να ψάξετε να δείτε και τα ψηφοδέλτια. Δεν υποτιμώ βεβαίως τους αθλητές, έτσι. Αλλά δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, στα ψηφοδέλτια των υποψηφίων περιφερειακών να πλειοψηφούν σε ένα από όλα, δεν θέλω να το ονοματίσω, οι μισοί είναι αθλητές. Χάθηκαν οι δάσκαλοι, χάθηκαν οι καθηγητές, χάθηκαν οι μηχανικοί, χάθηκαν οι συγγραφείς, χάθηκαν οι δημοσιογράφοι, χάθηκαν οι σοβαροί ηθοποιοί, χάθηκαν οι διανοούμενοι. Όχι. Φιγούρα. Δεν γίνεται έτσι. Μπας και μαζέψουμε κανένα σταυρό. Αλλά μετά, όταν θα τον βάλεις αντιπεριφερειάρχη και δεν θα ξέρει που πηγαίνουν τα τέσσερα, μετά θα λες ψήφισε ο λαός. Ο λαός ενέκρινε. Ποιος λαός ενέκρινε? Για να δούμε πώς θα πάνε την Κυριακή. Γιατί και στις εθνικές εκλογές 41% πήρε Νέα Δημοκρατία, το οποίο όμως αντιστοιχεί στο 20-25% του πληθυσμού. Βαριά. Υπάρχει δηλαδή ραγδαία απονομιμοποίηση. Αλλά η λύση δεν είναι να απέχουμε τελικά. Η λύση είναι να συμμετέχουμε και να αλλάζουμε τα πράγματα. Τώρα το πώς συμμετέχουμε όμως, αυτό είναι άλλη. Κοιτάξτε, έχετε ανάψει φωτιές. Λέει εδώ ένας. Ο άλλος χθες, κύριε Κοτάκη, και είναι και πολιτικός που θα έπρεπε να παραδειγματίζει, με το σκούτερ χωρίς κράνος και ήταν και υπουργός δημόσιας τάξης. Το είδα. Ναι, να στέλνει και μηνύματα, κάντο έτσι. Είναι δυνατόν? Άλλος μου λέει εδώ. Για ρωτήστε τον εκλεκτό κύριο Κοτάκη που μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα συχνότητα. Ο Κώστας Καραμαλής, όταν κυβέρνησε αυτή τη χώρα, όπα, είχε κάνει πράξη τις εξαγγελίες του περί Νταβατζίδων? Θα είχε βάλει ένα λιθαράκι στο τείχος αντίστασης απέναντι στην παρακμή που σοβούσε από τότε κιόλας, αλλά υπογείως. Οι πέντε Νταβατζίδες που κάνουν σήμερα κουμάντο, μπορεί να είναι τρεις ή δύο, δεν έχει σημασία, θα είχαν φρενάρει. Ναι, αλλάξαμε Νταβατζίδες, έχουμε πειρατές σήμερα. Εκείνους τους Νταβατζίδες εκείνης της εποχής τους έχουν φτάσει να τους νοσταλγούμε, είχαν και τρόπους σε σύγκριση με τους σημερινούς πειρατές, κύριε Σαχίνη. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να συντρέχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι να έχεις συσπηρωμένο λαό πίσω σου διαρκείας. Δεν μου αρέσει να το λέω το παράδειγμα αυτό, αλλά ο Ερντογάν αντέχει 20 χρόνια γιατί έχει ένα συσπηρωμένο λαό πίσω του και τον έχει κάνει μέρος της λύσης στο πώς εκαθάρισε διάφορες πατρίες μέσα στη γειτονική χώρα. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να σ' αφήνει η Ευρώπη. Η Ευρώπη ήρθε και αναγνώρισε αργότερα ότι η κλεπτοκρατία και οι Νταβατζίδες ευθύνονται κατά μείζωνα λόγο μεταξύ άλλων για τη χρεοκοπία. Αλλά πότε το αναγνώρισε? Αφού είχε καταργήσει στην πράξη το νόμο για το βασικό μέτοχο. Μάλιστα. Τι ψάχνουμε να βρούμε λοιπόν τώρα? Έχει δίκιο. Είδατε τι γίνεται με τα μνημόνια. Έγινε η μελέτη της Θεσσαλίας της πλημμύρας το 2017, δεν χρηματοδοτήθηκε γιατί με τα μνημόνια πρέπει να πληρώσουμε τους εξοπλισμούς των Γερμανών με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ή δεν πληρώθηκε η συντήρηση της στέγης Καλατράβα στο Ολυμπιακό Στάδιο, ναι, στην Αθήνα.
για τον ίδιο επίσης λόγο. Και ήταν και ευθύνη του ΤΑΙΠΕΔ, παρακαλώ. Για να πληρώνουν τους μισθαδόρους και τους εμπόρους των όπλων, μια χαρά υπήρχαν τότε και το επέβαλε η Τρόικα. Η οποία τι έκανε, άλλαξε την Ελλάδα. 10 χρόνια που μας λέγανε θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις, τίποτα. Το μόνο που θέλανε ήταν να πάρουν πίσω τα λεφτά τους και επίσης να βάλουν και να πωληθούν 10 δημόσιες υποδομές και 10 σε εταιρείες ιταλικές, τρένοσε, τα αεροδρόμια, Γερμανοί, και τα λιμάνια κτλ. Για ακούστε εδώ, κύριε Κωτάκη, έχετε ανάψει φωτιές. Ναι. Λέει ο φίλος ο Κώστας. Έχει δίκιο, λέει. Τα μπετά σε δρόμους κτηνοτρόφων πέφτουν βροχή ανά την Ελλάδα από δημάρχους και υποψηφίους για τις ψήφους. Αυτό δείχνει τον εκμαυλισμό μας. Άλλος φίλος λέει: καλημέρα από Πειραιά. Μήπως οι πολίτες πλέον είναι μεμονωμένοι μόγλιδες που εδώ και 2 αιώνες γεννιούνται και ζουν σε μια στημένη ζούγκλα? Ο Δημήτρης λέει: εκτός από το να εναποθέσουμε τα κακά της μοίρας μας σε λάθη και παραλήψεις πολιτικών και πολιτών, βλέπει ο κύριος Κωτάκης κάποια γενική σκοπιμότητα? Και τι θέλω να πω, δημοκρατίες και εκλογές μεν, αλλά συνταγματικές δικλείδες ασφαλείας δεν υπάρχουν. Σε ψηφίζω για αυτά που τάζεις και μετά κάνεις άλλα. Δεν έχουμε δικλείδες ασφαλείας. Ναι, αλλά δεν έχουμε και δικλείδες σοφίας. Δηλαδή, προεκλογικά οριόμουν, τολμώ να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, ότι μετά τις εκλογές δεν θα συζητάμε ούτε το σχέδιο Δήμητρα, ούτε το σπίτι του Ραγκούση, ούτε την παρενόχληση του Γεωργούλη. Ούτε δεν θυμάμαι ποια άλλα θέματα συζητούσαμε, καν δεν θυμάμαι, στην προεκλογική εκστρατεία. Κανένα από αυτά δεν απασχολεί τον ελληνικό λαό μετά. Και οριόμουν ότι θα συζητάμε ελληνοτουρκικά, οικονομία, φορολόγηση, γάμους, πάσης φύσεως γάμους, σύνταγμα το οποίο θα έρθει. Έδωσε κανένα σημασία? Εκτός λοιπόν από δικλείδες ασφαλείας, χρειάζεται και δικλείδες σοφίας, αν γίνεται. Τώρα, ο κόσμος είναι απογοητευμένος και έχει συγκεκριμένες επιλογές. Όσο δεν βλέπει ότι μπαίνει κάποιος μπροστά δυνατός για να τον ακολουθήσει, δεν μπορεί να πάρει και εκείνος τα λιαραντούφεκα για να κάνει επανάσταση. Ο καθένας έχει την οικογένειά του, τα παιδιά του να ζήσει. Έχει έναν καθημερινό γολγοθά κάθε μέρα από τις 7 το πρωί, γιατί υπάρχουν και πολιτικοί που δεν έχουν ξυπνήσει ποτέ σε 7 το πρωί να δουν πώς γίνει το μεροκάματο. Μέχρι αργά το βράδυ για να το προστοζήν, και έχει για να παρατηρεί και την κατάσταση στη χώρα του. Τι να κάνει ο κόσμος από ένα σημείο και μετά, όταν η αρχιτεκτονική του συστήματος, όπως είναι διαμορφωμένη συνταγματικά, επίσης μηντιακά, πολιτικά, οδηγούν σε ένα μονίμως στημένο παιχνίδι. Θέλει τις υποθέσεις διαφάνειας, το κράτος επανειλημμένος καταστρέφει τις αποδείξεις. Ψάξτε μου μια υπόθεση στην οποία το κράτος δεν κατέστρεφε τις αποδείξεις. Εδώ αλλάζει τις ανεξάρτητες αρχές που το ίδιο θέσπισε. Τι ψάχνουν? Καλά, υποθέσεις διαφθοράς. Ποια υπόθεση διαφθορά ξεκίνησε ποτέ από την ελληνική δικαιοσύνη? Η Ζήμες ήρθε εισαγόμενη από το εξωτερικό. Η Νοβάρτης ήρθε εισαγόμενη από το εξωτερικό. Επιτέλους, θα πρέπει κάτι να κάνει και η ελληνική δικαιοσύνη όταν πολλές φορές μη χρησιμοποιήσω βαρύ ρήμα, οι οσμές είναι τόσο βαριές σε δημόσιες υποθέσεις όταν θίγουμε ζητήματα που να κάνει μια έρευνα. Σωστά. Στην πραγματικότητα, κύριε Σαχίνη, είναι άρρωστοι, είμαστε άρρωστοι συλλογικώς, έτσι εντός εισαγωγικών, είναι άρρωστοι θεσμοί. Δείτε στην κατάταξη της εκτίμησης του κόσμου, την Εκκλησία, εμάς τους δημοσιογράφους, η δικαιοσύνη, το στρατό, τα συνδικάτα, την πολιτική, τα κόμματα, και θα διαπιστώσετε ότι με εξαίρεση ενδεχομένως το στρατό, και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όλοι οι άλλοι είναι κάτω από τη βάση. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί τους απογοητεύουμε καθημερινά. Ο φίλος ο Κώστας από το Παρίσι στέλνει την καλημέρα του. Ήθελα να τον πάω κάπου αλλού τον κύριο Κωτάκη με 2 μπηχτές. Πρώτον, η Κύπρος δεν κοίται μακράν, λέει ο Υπουργός Άμυνας. Δίπλα του έχει τον αρχηγό Γεθά, αλλά ούτε Βάιπερ ούτε Ραφάλ είδαμε πάνω από την Κύπρο σε μία τόνωση. Και δεύτερον, χθες χτυπήσαν οι σιρήνες, δίκιο έχει, του Παρμενίωνα. Πολλοί κόσμος δεν ήξερε καν αν υπάρχουν καταφύγια. Να πω ότι οι σιρήνες χτυπήσαν στα πλαίσια της παλαϊκής άμυνας, χωρίς όμως να υπάρχει ενημέρωση του άμαχου πληθυσμού. Εδώ έχουν φτιάξει γραφεία στους δήμους, λέει, παλαϊκής άμυνας, χωρίς αρμοδιότητες. Δεν δείχνει αυτό τι χώρα είμαστε? Πάμε με τον αυτόματο πιλότο. Η παλαϊκή άμυνα ήταν ένας νόμος που ψηφίστηκε επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου. Σωστός νόμος. Με τη διαφορά ότι πρέπει να εφαρμόζεται σωστά για να υπάρχει και σωστά η προετοιμασία. Τώρα για την Κύπρο. Κοιτάξτε, είναι πικρά τα πράγματα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό κάποιοι στην Αθήνα επιχειρούν να χωρίσουμε τα τσανάκια μας με την Κύπρο. Μεγαλύτερο έγκλημα από αυτό δεν υπάρχει, διότι στην Κύπρο κρίνεται το στρατηγικό βάθος του ελληνισμού. Δεν είναι μόνο ότι είμαστε ένα έθνος, 2 κράτη, 2 ψήφοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
είναι ότι απεμπολώντας την υπόθεση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, στην πραγματικότητα χάνουμε το στρατηγικό βάθος ολόκληρη την περιοχή, αν κανείς δει το χάρτη. Εμείς τι κάνουμε όλο αυτό το διάστημα? Θεωρούμε ότι το Κυπριακό, όχι το πληθυντικό, είναι καταχρηστικός, κύριε Σαγίνη, βαρύδι για τις κυβερνήσεις και ιδιαίτερα και για αυτή την τελευταία. Άλλα ψήφισε η Κύπρος στο Κωσυφοπαίδιο, για το Κωσυφοπαίδιο στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά ψήφισε η Ελλάδα. Τούρκο ψήφισε η Ελλάδα στο Διεθνή Οργανισμό τον Αστυλιακό. Φυσικά η Κύπρος ψήφισε άλλο, όχι Τούρκο, δεν ήταν δυνατό ποτέ να ψηφίσει Τούρκο. Και βεβαίως υπάρχουν και αποκαλύψεις του Προέδρου Αναστασιάδη στο βιβλίο Φαντικοστή, που τους λέγαμε σταματήστε τις γεωτρήσεις γιατί το λέει ο Ερντογάν. Και σήμερα ποιο είναι το αποτέλεσμα? Έρχονται και τα βρίσκουν οι Τούρκοι με το Ισραήλ να κάνουν μαζί γεωτρήσεις. Άμα λοιπόν δεν υπάρχει αίσθηση συλλογικής μοίρας, όπως είπες και στην αρχή, εθνικού στόχου, συστράτευσης και όλα αυτά θεωρούνται παλιακά, ξεπερασμένα, συντηρητικά, οπισθοδρομικά, τι θέλετε να συμβαίνει? Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας, δυστυχώς σήμερα λίγο χρόνο είχαμε, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, επειδή καμιά φορά φαίνεται, ξέρετε, τους προφήτες, τους μάντες, τους αγγελιοφόρους κακών, κανείς δεν θέλει να τους ακούει, όμως σαν πολύλη έχει σωρευτεί πάνω και μέσα στη χώρα, αποκλείεται να έρχεται κάτι πολύ βαρύτερο? Και εννοώ με την έννοια, με αυτά που μου στέλνουν εδώ, ότι μη στεναχωριέται, λέει ο κ. Κοτάκης, όλο το πολιτικό σύστημα δεμένο το έχει η άλλη πλευρά του Ατλαντικού στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δεν υπάρχει κανείς να αμφισβητήσει τίποτα. Ναι, τους δημοσιογράφους όχι. Εάν εμείς δεμένοι δεν αισθανόμαστε, εν πάση περιπτώσει, αν αισθάνονται κάποιοι. Τώρα, το τι είναι κακό? Η χώρα θα σέρνεται για πολλά χρόνια στην παρακμή. Γιατί δυστυχώς οι κύκλοι της παρακμής αρχίζουν απότομα αλλά ολοκληρώνονται σε βάθος χρόνου. Βλέπει κανείς και από την ιστορία μας πολλές φορές πόσο χρόνο μας πήρε για να βγούμε από την ηθική παρακμή, γιατί από την άλλη παρακμή που συνδέεται με τα χρήματα μια χαρά στους χρόνους της ταχύτητας τη βγάζουμε, αλλά εκτός από το ευρώ, κύριε Σαχίνη, υπάρχουν και οι δεν αποτιμώ το ευρώ. Σας χάσαμε τώρα εδώ με διακοπή και είστε στην αποφώνηση και είναι κρίμα. Για επαναλάβετε. Λέω, δεν αποτιμώνται όλα σε ευρώ, αποτιμώνται και σε ηθικές αξίες. Ακόμα λοιπόν και αν κερδίζουμε σε ευρώ, πλεονάσματα, προϋπολογισμούς, το μεγάλο ζήτημα είναι ότι έχουμε μεγάλο έλλειμμα στις ηθικές αξίες. Και γι' αυτό ο κύκλος αυτός της παρακμής θα κάνει πάρα πολύ χρόνο για να κλείσει. Δυστυχώς. Τώρα, αν εννοείται κακό κάποια αγγελματουργική συμφωνία ως Άγος που θα έρθει το Μάρτιο, την Άνοιξη, μπορεί. Θέλω να πιστεύω ότι τα θέλω των Τούρκων δεν μπορούν να συντονιστούν και να συμπέσουν με τα μπορώ τα δικά μας. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτά τα οποία θέλουν οι Τούρκοι. Δηλαδή, εμείς λέμε ο φαταουλισμός θα μας σώσει πάλι. Ενδεχομένως ναι. Το λέγει ο Σταύρος Ολυγερός αυτό. Εμείς λέμε μία διαφορά και καθόμαστε στο τραπέζι και αυτοί βάζουν 20. Και ακόμα και αν αποτύχει ο διάλογος, όταν θα ξαναρχίσει κάποτε στο μέλλον, θα τον πιάσουν από εκεί που τον αφήσαμε και θα λένε: μα τότε, όταν συζητούσαμε τις 20 και όχι τη μία, εσείς είχατε παραδεχτεί αυτό για αυτό το θέμα, εκείνο για το άλλο θέμα, το Δίνα για το άλλο θέμα. Είναι λάθος και που γίνεται όπως γίνεται αυτή τη στιγμή ο διάλογος διμερός απευθείας και φόλης της ύλης. Μανώλης Κοτάκης, διευθυντής στην Εστία, θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοτάκη. Να είστε καλά.